περιμένουμε πράσινο φως από την πυροσβεστική, γιατί για λόγους ασφαλείας δεν μπορούν να πάνε στο σημείο και να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Μάλιστα. Ωραία. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης, θα γίνει και η αποκατάσταση των ζημιών και η ηλεκτροδότηση των περιοχών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Και από το ξενοδοχείο Όλυμπος, πρωί-πρωί, ξεκινήσαμε με το ταξί και οδηγό το Γιώργο Καρελάκη για το λιμάνι της Ρόδου, από όπου θα αναχωρήσουμε με το επιοδηγό. Σίμι για τη Σίμι. Καλημέρα. Καλημέρα, περίμενε. Και όχι και με μια φωτογραφία. Με το Σίμι λοιπόν αναχωρούμε για τη Σίμι, εκεί όπου ο Δήμαρχος, ο κ. Παπακαλούκας, θα μας μιλήσει για όλα τα θέματα. Το καράβι είναι γεμάτο. Είναι μισκέπτες στην Σίμι και στον Παλωρίδη. Φτάσαμε στο Δημαρχείο, εδώ όπου θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Ελευθέρη Παπακαλοδούκα. Αποχαιρετούμε τη Σίμη, την πολύ όμορφη Σίμη, με την ευχή ότι και πάλι θα γυρίσουμε. Στον Πανορμίτη λοιπόν φτάσαμε, εδώ όπου εκατοντάδες, χιλιάδες προσκυνητές έρχονται από όλα τα μέρη. Οι Τούρκοι το φοβούνται. Παράλληλα τον τιμούν, το μεγάλο καμπανάριο. Είναι ο Πανορμίτης, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Άγιος που γνωρίζει και θέλει να πάρει το τάμα του. Βρίσκει τρόπο να τον πάρει. Εδώ στη Σίμη τον λένε και κλέφτη. Και το καμπαναριό στο Πανορμίτη. Ήδη αναχωρεί. Σίμι για τη Ρόδο. Επιστροφή πλέον στη Ρόδο. Κάναμε το δράμα μας, το κίνημά μας και αναχωρούμε επιστρέφοντας στη Ρόδο. Ο Πανορμίτης, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, είναι ο Άγιος εκείνος που όταν του τάξεις και το κάνεις, θα βρει τρόπο να πάρει το τάμα του.